Κρυγιάννη Πετράκη, η επιστροφή στο Ρέθυμνο σε φιλικό παιχνίδι βέβαια της ομάδας με την Επισκοπή. Πόσο ικανοποιημένος μείνατε από την σημερινή παρουσία της ομάδας σας, αλλά βλέποντας βέβαια και αρκετούς φίλους εδώ στην Επισκοπή? Καταρχήν είμαι πολύ ευχαριστημένος να ξεκινήσω ανάποδα από το δεύτερο. Το Ρέθυμνο, η πατρίδα μου, εκτός ότι ο τόπος είναι για μένα ο καλύτερος που υπάρχει, έχω και πάρα πολύ καλούς φίλους και δεσμούς. Είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που δόθηκε και ευκαιρία και να έρθω και να δω και τους φίλους μου. Ό,τι αφορά το παιχνίδι, πρέπει να πω επίσης ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε το προηγούμενο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια σταθερότητα και πάνω σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα. Αυτή την βάση μας, η σταθερότητα, θέλω να την κατοχυρώσουμε σαν ομάδα και να έχουμε μια αφετηρία που θα ξεκινάμε. Πιστεύω ότι με την καθυστέρηση της ΑΕΚ του πρωταθλήματος μας δίνεται ευκαιρία για να δουλέψουμε σε περισσότερα πράγματα και είναι στο χέρι μας μέσα από τη δουλειά να γίνουμε καλύτερα. Την Επισκοπή πώς την είδατε? Την αντιμετωπίσατε μέσα σε μία εβδομάδα, μπορούμε να πούμε, δύο φορές. Πώς τη βλέπετε? Έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει, όπως είναι και η στόχη βέβαια των ανθρώπων της ομάδας στο φετινό περιφερειακό? Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα αυτή δεν υπολείπεται από ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για μας ήταν ένα σπουδαίο φιλικό, γιατί είχαμε απέναντι μας μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή και η Επισκοπή και σήμερα και στο προηγούμενο παιχνίδι και σε ποιότητα παιχνιδιών που έχει. Αλλά πιστεύω ταυτόχρονα ότι έχει και καλό στο σχέδιο στο παιχνίδι της. Ήταν ένας αξιόλογος αντίπαλος και θεωρώ ότι, μάλλον είμαι σίγουρος ότι θα πρωταγωνιστεί στη φετινή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.